επίσης μωρό μου ότι δεν έχω κουραστεί κι εγώ από αυτό το καθημερινό Green Away να παίζουμε δηλαδή τις κασάνδρες μισή ώρα κάθε μεσημέρι και μετά να λουφάζουμε ο καθένας την τρύπα του μέχρι την επομένη όπου πιάνουμε ξανά το ίδιο τροπάριο για το ποιος την έχει πιο μεγάλη την αδικία, ποιος είναι σε χειρότερη μοίρα, ο Νιγηριανός θα γεννήσει, ή ο Έλληνας τιούτος. Ο πούς του καθέτου κοινωνικής ανάλυσης δεν έχει να κάνει με τις σεξουαλικές προτιμήσεις ακροατή μου, αλλά με την παθητική συνομοταξία των φιλιστέων κατουρημένων ποδιών. Ελεηνέ, μαγδαλινέ, τζιβιτζιλούδε πρόστιχε με ψεύτικα δάκρυα κλεμμένα από κορκοδίλου καθαρίζουν τα πόδια του ταβατζή του και τα σκουπίζουν με τα μυαλά του τα απέσια. Το χάο και η καταστροφή είναι πλέον μία αναστρέψιμα και η βαζελοχώρα διαλύεται μαζί με την πανάθα. Όπου εμπλέκεται αυτό ο Βιενόπουλο, ένα περίεργο πάμα, αυτό ο περίεργο πράσινο επενδυτή, πάντα έχουμε τα χειρότερα επακόλουθα. Τυχαίο! Πήρε τον Ρωτέ, τον πούλησε στου Γερμανού. Έχασε το ελληνικό δημόσιο την πιο πετυχημένη του επιχείρηση. Μετά αγόρασε την Ολυμπιακή από το Χατζηδάκι για να την μεταπολίσει αμέσω στην Αιτζίαν Λε και δεν μπορούσε το κράτο να την πωλήσει απευθεία και να γλιτώσει τα μεσητικά. Αυτό δεν μπορεί να το σκεφτεί. Γι' αυτό τον κεράσανε τον άξιο βουλευτή του Χατζηδάκι, μπλάντι μούτρα, χειροποίητο. Αν και προσωπικά πρέπει να σου πω, θα προτιμούσε ένα μπουγέλωμα με φρέσκα ανθρώπινα απόβλητα δαπών διαριούχων. Έχουμε μπουχτίσει με τα αίματα. Πα, 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 πα. Δεν αίματε τώρα τα μάτια. Έλα να τελειώνουμε με τα και να Σου υπόσχομαι μου ότι από τη νέα χρονιά πρώτα ο λαό θα περιορίσω την κρίνια και θα αρχίσω να νοιάζομαι και για τα άλλα χρώματα εκτό από τον κρύ. Να μιλώ βέβαια μεγάλε κουβέντε, διότι όλοι οι φυσιοδίφε του φυράματό μου τρέφονται από τη μιζέρια και τα μακροβούτια στα τάρταρα. Είναι οργανικό το πρόβλημα εκεί που κάθομαι στα καλά καθούμενα και στα κακά ξυπνάει ο ποιητής μέσα μου και ανησυχεί για τις αποχρώσεις του μπλε. Δεν κάθομαι στα αυγά μου, γι' αυτό και εποάζω γρηγορότερα τα αυγά του φιδιού, όπω παρατηρεί. Αυγά βλέπω και στον ύπνο μου, αλλά δεν ανησυχώ, γιατί τα βλέπω σαν λεκέδε. Γαρνητούρα σε κοστούμια βουλευτών. Καλομελέτα κέρπεται. Κάνει τρομερέ μεταμφιέ. Μαθαίνει ο κοστάκι ο καραμαναλή, που μπορεί να χλαπακιάζει δίπλα σου στο, στο, σε ταβέρνα και να μην του πάρει χαμπάρι. Μόνο ένα επιμελή και προσεκτικό ζαχαροπλάστη χωρί σύνορα, μετρώντα τι μπουκέ του Μπουχέσα, θα μπόραγε να τον αναγνωρίσει. Να του έχει ετοιμάσει και μια τούρτα με σπλινάντερα, τζατζίκι και λουκουμάδε, να του την τρύψει στα μούτρα, να χαρούν οι παρευρισκόμενοι τηλεθεατέ, διότι ο Ενδοδαπήτη. Ο δεν θα το καταλάβει τίποτα, να μη σου πω ότι θα αρχίσει να γλύφεται και όλα θα το απολαμβάνει. Εν τω μεταξύ, έχουν αρχίσει τα χοντρά ζόρια για του βουλευτέ, κυρίω τη επαρχία, που του πολιορκούν οι πελάτε του οι ψηφοφόροι, ζητώντα του φορτικά, δανεικά και αγύριστα βεβαίω. Δύσκολη καιρή για τα ξύλινα γουρουνάκια, που κρύβονται στα πιο απίθανα μέρη. Έμαθα τρία μερόνυχτα, έμεινε ο Μπουμπούκο ο Άδωνη, κινηματογράφο τη Πανεπιστημίου, και βγήκε όταν κατάφερε να μεταμφιεστεί σε ταξιθέτρια. Οι προγραφέ άρχισαν.